απλό παιχνίδι coach. Βασικά η ομάδα που ήθελε τους πόντους περισσότερο το έδειξε αγωνιστικά και τους πήρε με τη δύναμη, με το πάθος που διέκρινε σήμερα την ομάδα αυτή. Εμείς δεν ήμασταν καλοί αγωνιστικά, μπήκαμε πολύ νεφρά, πολύ high μπορώ να πω. Και δεν ήμασταν στο πρώτο ειδικά, εμείς δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Στο δεύτερο μήχρονο προσπαθήσαμε να διορθώσουμε ορισμένα πραγματάκια, δεν καταφέραμε παρόλα να δείξουμε την πραγματική εικόνα που υπάρχει στην Ελλάδα και που έχουμε δείξει τα προηγούμενα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, δύο γκολ από δύο στημένες φάσεις είναι και για μας πρόβλημα και 13 γκολ, 16 γκολ με τα σημερινά σε 9 παιχνίδια είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, το οποίο έχουμε αδυναμία σαν ομάδα και σαν άμυνα και ειδικά στα στημένα. Στο άλλο κομμάτι που μπήκαμε με το 2-1 στο παιχνίδι, θα μπορούσαμε εκεί με λίγη ηρεμία να τα καταφέρουμε. Πάλι είναι μια κόντρα από την ομάδα, γίνεται το δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και δώσαμε όλα. Σε γενικές γραμμές, η εστία ήταν καλύτερα από εμάς, δεν ήμασταν καθόλου καλύτερες. Σε καρδιά και καλή συνέχεια στην εστία. Είναι η δεύτερη φορά που αντιμετωπίζετε την εστία, σαν μια ομάδα που είναι πρώτη φορά στην ΓΑΜΑ Εθνική. Πώς την βλέπετε σαν ομάδα? Κοιτάξτε, έχει καλούς και ποιοτικούς παίκτες, έτσι. Γιατί ήταν ένα καλό και ποιοτικό ρόστερ, με πολλές λύσεις και στον πάγκο, γιατί ήρθε και κάποιος από τον πάγκο που την διευθύνσαμε. Νομίζω δεν θα έχει κλειδώσει συνέχεια η εστία, γιατί έχει καλούς και καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.